Το αποτέλεσμα υπήρξε ισόπαλο 1-1. Το σκορ άνοιξε ο Καραβίτης με πέναλτι στο 87ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός... Γίνονται κάτι κόντρες εδώ στο κέντρο, τελικά οι Ολυμπιακοί κερδίζουν την μπάλα. Καταλήγει αυτή στον Καραβίτη. Καραβίτης θα δώσει μπροστά στο Γαλάκο. Ο Γαλάκος θα πεταχθεί, ο Ελευθεριάδης θα αποκρούσει καλά την μπάλα, αλλά θα επέμβει ο Κωνσταντίνου και θα τα χαλάσει τον Παναθηναϊκό, θα ανατρέψει το Γαλάκο. Κοιτάξτε τη φάση να δείτε πώς διαδραματίστηκε. Μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πρώτα έσωσε τον γκολ και μετά έκανε το πέναλτι. Εδώ ο Ελευθεριάδης αποκρούει σωστά, δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τη στιγμή. Έρχεται όμως ο Κωνσταντίνου με φόρα και πετάει κάτω το Γαλάκο. Ο Γαλάκος έπεσε βέβαια λίγο θεαματικά, αλλά το πέναλτι είχε γίνει. Θα το χτυπήσει ο Καραβίτης, θα κάνει το 1-0 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Τα καταφέρνει, αλλά όπως είπαμε, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα εδώ. Στο μπακάλι μπάλα, σουτ, κοντράρι στο Γλέζο, σηκώνει την μπάλα και περνάει πάνω από τον Μπουπάκι και γίνεται το 1-1 δύο λεπτά πριν τελειώσει. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Από την παλιά του Ελευθεριάδη, ο Βακάλης κάνει ένα σουτ που πάει για την αγκαλιά του Πουπάκη. Μπαίνει ο Γλέζος στη μέση, χτυπάει στο πόδι την μπάλα, παίρνει ύψος, καταλήγει στα δίχτυα. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα εδώ. Στο μπακάλι μπάλα, σουτ, κοντράρι στο Γλέζο, σηκώνει την μπάλα και περνάει πάνω από τον Πουπάκη και γίνεται το 1-1 δύο λεπτά πριν τελειώσει. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Από την παλιά του Ελευθεριάδη, ο Βακάλης κάνει ένα σουτ που πάει για την αγκαλιά του Πουπάκη. Μπαίνει ο Γλέζος στη μέση, χτυπάει στο πόδι την μπάλα, παίρνει ύψος, καταλήγει στα δίχτυα. Πάρει αμέσως μετά την σέντρα, μετά από ωραία παλιά του Βακάλη.